Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάμε την εκπομπή μας. Μια όμορφη μέρα εδώ στα Δωδεκάνησα και στην Κάλυμνο. Όμορφη και λαμπερή, που μόνο το τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη δεν θυμίζει ότι διανύουμε. Είμαστε εδώ και έχουμε καταγράψει ήδη όλα όσα έγιναν μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Εύχομαι να είσαστε καλά. Διπλή γιορτή σήμερα, τα εισόδια της Θεοτόκου, αλλά και η μέρα των ενόπλων δυνάμεων. Του τέστη χθες ο Εσπερινός σε κάθε ιερό ναό, όπου βεβαίως είναι τα εισόδια της Θεοτόκου, στις Μυρτιές στο επίκεντρο, στην Παναγιά τη Φανερωμένη. Και βέβαια σήμερα το πρωί η Θεία Λειτουργία. Ενώ παράλληλα, πριν από λίγη ώρα έγινε η δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό του Σωτήρος Χριστού για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων και καταθέσει στεφάνων. Αν θυμάστε, από χθες το Λιμεναρχείο είχε στείλει την σχετική εντολή πως απαγορευόταν από νωρίς το πρωί στάση και στάθμευση των οχημάτων από το Δημαρχιακό Μέγαρο έως έξω το Μνημείο των Ηρώων. Οπότε όλα καλά πήγαν, με λίγο έτσι παράκαμψη των δρόμων και αλλαγή στην πορεία των οχημάτων, ώστε να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία της τελετής. Εμείς όμως βέβαια μπόλικο υλικό καταγράψαμε και χθες το βράδυ, καθότι όπως ξέρετε τις τελευταίες ημέρες ήταν τριήμερη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα θέματα τα οποία έτσι κι αλλιώς υπήρξαν στο πινάκιο τις δύο προηγούμενες ημέρες και με τον απολογισμό της επίσκεψης και των επαφών του Δημάρχου Καλυμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη στην Αθήνα, τόσο για το θέμα των διασωστών του ΕΚΑΒ, όσο και την παρουσία του στην έκθεση Greek Panorama και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακολούθησαν στο πινάκιο. Όμως χθες το βράδυ υπήρχε ιδιαιτερότητα, διότι είχαμε την επίσκεψη του πολύ γνωστού καθηγητή σεισμολογίας κ. Ευθύμιου Λέκα, ο οποίος, ξέρετε, μέσα στο κινητό του έχει και τη σχετική εφαρμογή του τέστην. Όταν γίνεται έστω και μικρό σεισμός, ξέρει αμέσως, υπάρχει ειδοποίηση πού και τι έγινε, έτσι, και φυσικά το μέγεθος του κάθε σεισμού. Δηλαδή την ώρα της συνεδρίασης είχε ακουστεί ο σχετικός ήχος και ακούστηκε και μας είπε αμέσως ότι είχε γίνει ένας μικρός σεισμός στην Τουρκία. Λοιπόν, ο κύριος Λέκας ήταν εδώ και βεβαίως σημαντική η παρουσία του, διότι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο παρακολούθησε τα λεγόμενά του μετά το καλωσόρισμα του κυρίου Δημάρχου, που είπε ότι στο προηγούμενο ταξίδι φυσικά τον είχε γυρίσει σε όλα τα σημεία τα οποία έπρεπε να δει, έπρεπε να παρακολουθήσει τόσο στην πόλη, μια πόλη που όπως ξέρετε βρισκόμαστε έτσι μέσα σε ένα στο στυλ της Λεκάνης με τα δυο βουνά στις άκρες, αλλά και στις τουριστικές περιοχές, εκεί όπου πραγματικά πολλά σημεία χρήζουν εξέτασης, ελέγχου, αλλά και παρέμβασης. Ο κύριος Λέκας είπε πολλά και ενδιαφέροντα, θυμίζοντάς μας και δείχνοντάς μας εικόνες από άλλες χώρες με μεγάλες καταστροφές, από μεγάλους σεισμούς, Κίνα, Ιαπωνία και όχι μόνο, δείχνοντάς μας βέβαια στα του οίκου μας στην Σαντορίνη, με πάρα πολλά σημεία τα οποία έχριζαν είτε θρηματισμό, είτε αντιμετώπιση διαφορετικού τύπου, είτε κάποια μορφή αντιστήριξης. Έτσι λοιπόν είπε ότι πέραν δηλαδή των μελετών που εμείς σκεφτόμαστε και λέμε αν ξεκινήσει μια διαδικασία πόσο χρονοβόρα θα είναι, πότε θα μπει το νερό στα βλάκι, πότε θα ξεκινήσει για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο σημαντικό έργο. Ευτυχώς δηλαδή μάθαμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και εδώ υπάρχει μια άλλη λογική. Εκείνοι με τους ελέγχους τους ξέρουν πώς πρέπει το κάθε τι να αντιμετωπιστεί και πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα μπουν σε γοργούς ρυθμούς πρόληψης, έτσι ώστε ποτέ να μην έχουμε ακόμη και στην διάρκεια κάποιου σεισμού κάποιο άσχημο περιστατικό και αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι κατά καιρούς τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει κάποιες καταστάσεις. Έχει φύγει βράχος σε κάποιο σημείο και μάλιστα ήταν εκεί παρούσα η κυρία η οποία
Ευτυχώς δεν είχαν παρά μόνο υλικές ζημιές από τον βράχο που κατρακύλησε στο σπίτι τους. Οπότε, με το σκεπτικό βέβαια ότι είμαστε και ανήσυχος λαός, ένας λαός που έχει παράδοση, που έχει ιστορία, που έχει την συνήθειά του, που δεν πρόκειται να αλλάξει, να ρίχνει, να γέχει τη ρήψη δυναμιτών την ημέρα του Πάσχα και γενικώς τις ημέρες εκείνες. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβει κανείς υπόψη και να πράξει τα δέοντα. Θα έλεγα λοιπόν ότι στο πρώτο μέρος και το δεύτερο της εκπομπής θα δούμε το καλωσόρισμα του κύριου Δημάρχου και τους πρώτους σχολιασμούς. Θα ακούσουμε τι είπε έτσι σε ένα απόσπασμα από την ομιλία του και στο καταστάλαγμα όλων αυτών που μας είπε, μας εξήγησε, μας σχολίασε αλλά και μας έδειξε μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό ο κύριος Λέκας. Και στο δεύτερο μέρος να δούμε λίγο και τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν, προβληματισμοί, σχετικές έτσι, κουβέντες που βεβαίως κανείς δεν έχει αντίρρηση να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί καταλαβαίνετε όλους μας αφορά, δεν είναι θέμα παραταξιακό ή μιας δημοτικής αρχής μόνο για δικό της όφελος, είναι για όλη την κοινωνία. Οπότε θετικά νομίζω όλες οι παρατάξεις είχαν μόνο ερωτήματα να θέσουν και προβληματισμούς και καμία αντίρρηση γύρω από το θέμα αυτό που μόλις ξεκινάει. Αυτό θα δούμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος. Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό, όπως είπαμε, και καταθέσεις Στεφάνου για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας. Όλα αυτά στη σημερινή μας ατζέντα. Πάμε λοιπόν κάπως έτσι να ξεκινήσουμε. Πρώτο θέμα, καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Καλλιμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη στον καθηγητή και τη συνεργάτη Δάτου, κυρία Σταματίου, στον κύριο καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, που έχει 30 τόσα χρόνια εμπειρίας στο κομμάτι αυτό. Πάμε να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει για ό,τι καλύτερο και στο νησί της Καλλίμνου. Να καλωσορίσω την κυρία Σταμάτη. Ξεκινώ από το ωραίο φίλο, κύριε Καλλιμνίδη. Καλό. Τον κύριο Λέκα, οι συστάσεις περιττέρου θα έλεγα, ποιος είναι ο Λέκας. Που σήμερα βρίσκονται εδώ για να μας ενημερώσουν για θέματα τα οποία μας απασχολούν δεκαετίες ολόκληρες και να προσεγγίσουμε την προοπτική επίλυση ενός τεράστιου προβλήματος, όπως είναι η μείωση, το διαβάζω, καπτονιστητικής διακινδύνευσης σε περιοχές ιδιαίτερου γεωδυναμικού σεισμοτεκτονικού καθεστώτος, η περίπτωση της Καλλίμνου. Πριν την σημερινή μας συνάντηση, με τον κύριο Λέκα βρεθήκαμε το 2013, όταν έγινε η καταστροφή στη Ψέριμο, τότε που ήρθε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας. Ξαναβρεθήκαμε εδώ όταν ήσασταν προσκεκλημένος από κάτω και κάνετε μία διάλεξη και με την ανάληψη, πριν την ανάληψη των καθηκόντων από την Παρούσα Δημοτική Αρχή, κάλεσα τον κύριο Λέκα προκειμένου να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Επισκέφθηκε το νησί, γυρίσαμε όλες τις επικίνδυνες περιοχές, τουλάχιστον μακροσκοπικά όσο εγώ μπορούσα να το πάω εκεί που έπρεπε, και σήμερα βρίσκεται εδώ με τα ανάμεσά μας. Σήμερα εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή μας θα πάρουμε μία απόφαση σκοπιμότητας ώστε στην συνέχεια να μπορέσουμε να συνάψουμε μία προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για έρευνα που θα έχει τίτλο «Μείωση καπτονιστητικής επικινδυνότητας σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού, γεωδυναμικού και σεισμοτεκτονικού καθεστώτος». Διότι, όπως ξέρετε, με τα πανεπιστήμια μόνο σε επίπεδο έρευνας μπορεί κανείς να κινηθεί και να συνάψει προγραμματική σύμβαση. Εγώ δεν θα πω τίποτα παραπάνω, κύριε καθηγητά. Ο λόγος σε εσάς, εσείς θα μας πείτε αυτά που πρέπει να μας πείτε. Όλοι έχουμε ανάγκη να δούμε πραγματικά με τη δική σας συνδρομή και την επιστημονική σας προσέγγιση
πώς θα λύσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα για την Γαλλία. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίσατε και πάλι. Όλα αυτά τα φαινόμενα βέβαια μπαίνουν σε μία σε επίπεδο αντιμετώπισης που είναι τι κάνουμε εμείς τώρα για να μειώσουμε το ζητούμενο. Έτσι. Και βέβαια εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης των φυσικών καταστροφών που θα το δούμε λίγο πιο μετά και με βάση το θεσμικό πλαίσιο. Λοιπόν, και βέβαια πρέπει να λάβουμε σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο το ότι είμαστε μια εξαιρετική περιοχή. Οι αποστολές βοήθειας δεν φτάνουν εύκολα. Θέλουν ώρες και βλέπετε εδώ αποστολές που έχουμε κάνει σε διάφορες περιοχές και στον εξωτερικό χώρο και κυρίως οι τοπικές δυνάμεις θα πρέπει να είναι σε θέση να τα δεξιότητα. Τουλάχιστον τις πρώτες ώρες. Πρέπει να είναι δομές τέτοιες που να τα δεξιότητα. Γιατί η βοήθεια, η κεντρική βοήθεια, όπως έγινε στην ΚΟΡ, τουλάχιστον θα πάρει 2 ώρες, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Πάμε τώρα να δούμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει εδώ, έτσι. Εδώ μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο που κάναμε στην Σαντορίνη. Δηλαδή, τι θα περιλαμβάνει η μελέτη. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής. Εδώ σας δείχνω την κατολίση που είναι η Σαντορίνη χειμώνα και σκοτώθηκε ένας Αμερικάνος τουρίστας, έτσι. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως με τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας πω τι θα κάνουμε εδώ με βάση αυτά που κάναμε στην Σαντορίνη, τα οποία ουσιαστικά έχουν καταλήξει σε έργα τώρα, τα οποία λειτουργούν με τον περίπτωρο δυνατό τρόπο τα έργα αυτά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, εδώ είναι το παλιό λιμάνι των Φυρών, τα Φυρά πάνω, το παλιό λιμάνι κάτω, το Τελεφερίκ. Είναι μια περιοχή που εκατομμύρια κόσμος περνάει κάθε χρόνο. Πετραδάκι να πέσει μπορεί να τραυματίσει κάποιον και μάλιστα πολύ έντονα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εδώ, τι κάναμε στην Σαντορίνη. Μία πολύ καλή αποτύπωση των βρανών που γίνονται καταλυστής με βάση σύγχρονα συστήματα. Οι παλιές τοπογραφικές μέθοδοι και μεθοδολογίες δεν ισχύουν. Παίρνουν πολύ χρόνο, έχουν μεγάλο κόστος και δεν αποτυπώνουν το πρανές. Εδώ το πρανές θα το αποτυπώσουμε με σύγχρονα ντρόνους, μεγάλα ντρόνους που έχουν. Θα περάσουμε από την περιοχή επάνω και με ειδικά λογισμικά θα αποτυπώσουμε μέχρι και 3 εκατοστά το έδαφος. Αυτό είναι η βασική προϋπόθεση, να δούμε τη γεωμετρία του πρανούς. Πάνω σε αυτή στο πρανές θα κινηθούν οι ογκόλυθοι όταν γίνονται καταλυστές. Αυτό λοιπόν θα το κάνουμε πρώτα απ' όλα. Το δεύτερο είναι να δούμε τι ευαίσθητες ζώνες υπάρχουν και πού υπάρχουν, όπως έγινε εδώ στη Σαντορίνη. Το τρίτο είναι να δούμε σύγχρονα γεγονότα, πώς εξελίχθηκαν. Εντάξει. Το τέταρτο είναι να δούμε αν υπάρχουν έργα υποστήριξης. Κάτι έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά όχι σε μεγάλη έκταση. Λοιπόν, βλέπετε εδώ στην Σαντορίνη. Το κύριο στοιχείο είναι να δούμε πού είναι οι ογκόλυθοι οι οποίοι έχουν υψηλό κίνδυνο και με βάση ειδικά λογισμικά και με βάση το μέγεθος του ογκολύθου, το σχήμα και το πρανές στην επιφάνεια δηλαδή, να δούμε ότι αν φύγουν είτε όπως λέμε με στατική φόρτιση, είτε με δυναμική φόρτιση, είτε με σεισμό, είτε ο σεισμός σώθηκε και του δίνει περισσότερη ενέργεια, είτε με συνδυασμό όλων αυτών και με βροχή, να δούμε τις διαδρομές, αν θα ξεκινήσουν από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ ή από άλλη πλευρά, το πού θα καταλήξουν. Αν θα σταματήσουν έγκαιρα και δεν θα πειράξουν ή θα καταλήξουν στο πιο χαμηλό σημείο. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Από πού θα ξεκινήσουν, τι γκέλ θα κάνουν δεξιά-αριστερά, όλα θα γίνονται σε τριάστερα μοντέλα και πού θα καταλήξουν. Είναι και το θέμα το τι δύναμη θέλουν, τι αναπήρηση θέλουν. Δεν φτάνει να κατασκευάσουμε ένα τείχο παγίδευση, όπως λέμε, ή να βάλουμε πλέγματα σε ένα σημείο. Και, γιατί μπορεί, αν δεν έχει υπολογιστεί, να χτυπήσει μπροστά, να το περάσει αυτό και να πάει πίσω. Γιατί είναι άχρηστο. Δηλαδή να είναι πεταμένη ιστορία αυτή. Και επίσης, εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι όπως εδώ, που βλέπετε, πού θα μπουν τα έργα ανάσυσης. Τα έργα ανάσυσης μπορεί να είναι ποτέ το ποτόν μπετόν. Υπάρχει πάντα
θα είναι με υλικά πλανούς, έτσι, τι εντοχές πρέπει να έχουν αυτά και αν θα είναι πλέγματα, να δούμε τι εντοχές και τι ύψος θα πρέπει. Εδώ, αν δείτε, είναι η απορρόφηση ενέργειας, δηλαδή 420 κιλοτράου. Εδώ είναι 400 κιλοτράου, δηλαδή υπολογίζουμε τη δυναμική και κινηματική ενέργεια που είναι ο πόλυθος και τι θα πρέπει να είναι σαν αντιστάθμισμα προκειμένου να το σταματήσουμε μετά στις ενέργειες που βρίσκουμε. Λοιπόν, αυτές είναι πολύ άριθμες περιπτώσεις εδώ που πέραμε στην Ευρωπαϊκή. Βλέπετε εδώ διαδρομές, βλέπετε οι προσομοιώσεις που κάνουν σε ειδικούς υπολογιστές, οι αναπηδήσεις που υπάρχουν που είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι επεμβάσεις που γίνονται σημειακά. Δηλαδή, σε κάποιο σημείο μπορεί να μην θέλει να βάλουμε πλέγμα ή υποστήριξη, αλλά να θρηματίσουμε απλά και μόνο τους ακόλυθους. Μόνο θρηματισμός. Έτσι, που είναι και ένα κόστος που είναι αρκετά χαμηλό, θα έλεγα. Η όλη διαδικασία είναι, το τρίπτυχο είναι το εξής, να είναι αποτελεσματικό το έργο, να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και να έχουμε και μικρό οικονομικό κόστος. Αυτό είναι το θέμα. Να μην πάμε σε φαρμακευτικά έργα, να μην πάμε σε ακριβές λύσεις, αλλά ταυτόχρονα να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτά και να είναι αποτελεσματικά. Εδώ βλέπετε πώς ουσιαστικά την κάθε φορά σηματοδοτούμε τους ογκώδεις τους οποίους θα πρέπει, για τους οποίους θα πρέπει να σχεδιάσουμε. Στη συνέχεια έχουμε τα μέτρα επέμβαση σε δεύτερο στάδιο προτεραιότητας, έτσι, και τα μέτρα σε τρίτο στάδιο προτεραιότητας, τα οποία θέλουν και κάποιο χρόνο για να υλοποιηθούν από άποψη κατασκευής, διαγωνισμών, εγκρίσεων και κατασκευής. Ερχόμαστε πάλι εδώ στην Κάλυνο. Μία αντίστοιχη περίπτωση είναι και εδώ. Βέβαια, θα επιλέξουμε τις περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη διεκδίνευση, δηλαδή η εξίσωση είναι συγκεκριμένη. Ο κίνδυνος υπάρχει σε μια μεγάλη περιοχή για να εκδηλωθεί η εκδήλωση. Πού υπάρχει τροτότητα, εκεί που υπάρχει πληθυσμός, εκεί που υπάρχουν δραστηριότητες, εκεί που υπάρχουν κατασκευές. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μας δίνει τη διεκδίνευση, δηλαδή μας δίνει τις ζώνες διεκδίνευσης, εκεί δηλαδή που θα πρέπει να επέμβουμε. Γιατί το να επέμβει ένα μέτωπο, το οποίο είναι τουλάχιστον από το μέχρι να μείνει 7 χιλιόμετρα τη μέρα ή άλλη, την άλλη. Είναι αδύνατο έτσι. Και είναι ανώφελο στο καταπάτημα, γιατί δεν χρειάζεται πάντω. Άρα λοιπόν, θα θέσουμε βαθμούς προτεραιότητας σε κάθε μια περίπτωση, έτσι ώστε να προλάβουμε κάποια γεγονότα που μπορεί να εκδηλωθούν και στη συνέχεια επιλέξουμε περιοχές παρέμβασης. Ξέρετε ότι είμαστε σε αλήθεια με τον Πεξεδιάκη και ο οποίος δεσμεύθηκε ότι θα στηρίξει οικονομικά το όποιο πρόγραμμα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια τριγωνική έτσι, επικοινωνία συνεχής, γιατί και ο Περιφερειάρχης γνωρίζει την σπουδότητα του πρόβληματος. Όμως, το συγκεκριμένο ερώτημα, γιατί εγώ βλέπω εκεί απέναντι την κυρία, την ιδιαίτερα χαριτωμένη, ήμουν δήμαρχος, πότε έγινε η ειρήνη αυτό? Το 12. Έφυγε μια πέτρα κάντα στα γνωστά βιέφ και πήγε, τρύψε τον δίχο του σπιτιού. Ευτυχώς έλειπε το μωράκι από μέσα, διότι ακόμα πιθανότατα θα ήμουν φυλακή χωρίς, εν πάση περιπτώσει, πολλά φορά. Εγώ λοιπόν κάνω μια ερώτηση και θα ξαναπηρήσω, γιατί πρέπει να μιλήσουμε συνάδελφοι. Στα πλαίσια της εκπόνησης του εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος, αυτό θα περιλαμβάνει και το σχέδιο το επιχειρησιακό ή θα είναι το επόμενο βήμα για το νησί? Είναι νομίζω η πιο κρίσιμη ερώτηση. Πέρα από την ανάλυση στην γενικότερη δημοσιογραφία, γιατί αυτό θέλει να ακούσει τώρα και το Δημοτικό Συμβούλιο και ο κόσμος που θα παρακολουθήσει από τα μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε, η προσπάθεια αφορά τα καταρρυστικά φαινόμενα. Γιατί από μόνη της αυτή η προσπάθεια είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη. Θέλει πολύ προσοχή, πολλές εργασίες υπαίθρου, πολλές εργασίες στο εργαστήριο και στη συνέχεια να αναλάβω εγώ προσωπικά αλλά και η ομάδα μου την ευθύνη της πρότασης των έργων, έργα τα οποία κοστίζουν βέβαια κάποια χρήματα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ χαμηλά στους προϋπολογισμούς με βάση αυτό το τρίπτυχο που σας είπα. Και αναλαμβάνουμε και την ευθύνη των έργων, δηλαδή της αποτελεσματικότητας της κατασκευής των έργων, της αποτελεσματικότητας των έργων.
Αυτό λοιπόν είναι μία ολοκληρωμένη προσπάθεια μείωσης του πρωτοβουλίου κινδύνου. Όταν θελήσουμε όμως να πάμε στα συγκεκριμένα, δηλαδή το άλλο συνέδριο, αυτό ουσιαστικά αφορά την ανάλυση και την εκτίμηση των κινδύνων, όχι μόνο των πρωτοβουλίου κινδύνων, του σύμβουλου κινδύνων, του κινδύνου τσουνάμι, του κινδύνου πυρκαγιά, του κινδύνου ρευστοποιήσεων, όλους τους κινδύνους δηλαδή μαζί. Και εκεί πια θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο πώς θα πρέπει επιχειρησιακά εμείς να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα έκτακτο γεγονός που δεν μας κάνει όμως ο σεισμός. Μία κατολίσθηση αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα με βάση τις τοπικές δυνάμεις. Αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο με το ένα πόδι ακουμπάει πάνω στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα έχουμε σε ένα μήνα, δηλαδή ενωφώνουμε μαζί με το Υπουργείο το θεσμικό πλαίσιο, γιατί μέχρι τώρα η Ρόνη είναι ασαφής μεταξύ Δημάρχου, Περιφερειάρχη, Υπουργείου κτλ. Και με βάση λοιπόν αυτό το θεσμικό πλαίσιο, να ακουμπήσουμε με το άλλο πόδι, στα χαρακτηριστικά του νησιού, για να δομήσουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ειδικά στο Περιφερειακό και το νησί.